Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το Χριστό του Αγίου Νικολάου, μένουμε τον Σενεατίον Πυροκύλες σήμερα για την 10η αγωνιστική της Development League. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους Μέρμιντον να βρίσκονται στην πρώτη επίθεση και να πετυχαίνουν για ένα γρήγορο τρίπο το Ραφοβίτσας. Θα εκτελέσει για τρεις και θα ανοίξει και το σκορ. 3-0 λοιπόν από την γρήγορη τρίπο την εκτέλεση του Ραφοβίτσα. Οι Μέρμιντον οι οποίοι μετρούν 6 νίκες μέχρι στιγμής και 3 ήττες κοντά στους Πυροκύλες, οι οποίοι έχουν ρεκόρ 5-3, έχουν δώσει 8 μας συγκεκριμένοι. Είναι εδώ θα έρθει ο 3-2 από τον νεοφύτου. Πάσα στο πλάι, νέο τρίποντο άστομο αυτή τη φορά από τον Νιωτακή. Όμως στην συνέχεια έχουμε ακόμα ένα τρίποντο για τους γηπεδούχους. Ξεκινούν δυναμικά πίσω από τα 6.75 οι Μέρμιντονς. Το σκορ τώρα στο 6-2. Σε Ματίκας, άστοχο το δίποντο. Ραχοβίτσας. Πέρασε, θα να τελειώσει και μόνο στη φάση, δεν θα τα καταφέρει. Μακρινή πάσα για τον Μαρδιλαρά. Δεν ξέρω αν ακούμπησε κάποιος από τους Μέρμιντονς. Τελικά τι θα δοθεί. Η μπάλα είναι για τους Πυροκύλες τελικά. Έστοχο σούτ από το πλάι ο νεοφύτου. Είναι αυτός που χτυπάει ξανά για το 6-4. Εδώ για τους Πυροκύλερς. Μαντιλαράς. Νεοφύτου τσεκάρει τις επιλογές του. Έχουμε το φάουλ τώρα από τους γηπεδούχους. Τους κάνει ο Θωμόπουλος. Σου διατρεις πόντους άστοχο όμως. Αλλά στα χέρια του Τζιμί. Και στα δεχτεί το φάουλ και αυτός από την πλευρά του. Το έχει κάνει ο Μαρδιλαράς. Πέρασε η μπάλα χωρίς να κουμπίσει κάποιος. Κατοχή για τους κόκκινους. Μαδάκης. Σταματάει, πιέζεται. Τελικά θα γίνει το κλέψιμο. Τσιμής, παιδί στον εφημεδιασμό. Και δεν έχει καμία δυσκολία να τελειώσει τη φάση με επιτυχία. Για το 8-4. Double score τώρα στο μάτς. Το Μαδάκης κατεβάζει για τους Πυροκύλερς. Και ο Μαντιλαράς άρχισε στα αριστερά στο νεοφύτου. Νεοφύτου πάει και δεύτερος πάνω του, έχουμε double. Η κατοχή είναι για τους Πυροκυλές. Παραμένουν στην επίθεση φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έχουν 7 δευτερόλεπτα τώρα για να εκδηλώσουν επίθεση. Σμαδάκης. Τιμή έξω. Τρίποντο άστοχο από τον Δημήτρη Μαρδιλαρά. Μπαλιά εκτός αγωνιστικού χώρου, κατοχή για τους Μέρμιντονς. Να πούμε ότι σήμερα οι Πυροκυλές κατεβαίνουν με μόλις 6 άτομα το μάτς. Ένα από την άλλη εφτάδα για τους Μέρμιντονς, εφτά με τη διαθέσιμη για τους γαλανόλευκους. Άστοχο τώρα το τρίποντο τον Ραχοβίτσα. Δεν ευχαριστεί ούτε το τρίποντο από την άλλη πλευρά. Τσίμις προλαβαίνει αλλά πασάρει σε αντίπαλο. Μαδάκης τώρα. Στην πορεία του ο Μαντιλαράς κατέβασε και άφησε στον έτερο Μαντιλαρά, ο οποίος θα εκτελέσει από την κορυφή, δεν το βάζει. Ο Μαδάκης πάσαρε τελικά.
αλλά έφτασε με κάποιο τρόπο στον Ψεματίκο, ο οποίος εκτέλεσε για 2 για το 8-6. Πήγαμε στο τελευταίο εξάλεπτο της πρώτης περίοδου. Ο Μόπουλος από αρκετά μακριά μπήκε και βγήκε η μπάλα. Μαδάκης κατεβάζει. Αυσορέα στον Μαντιλαρά, πάση στη γωνία στον Δημήτρη Μαντιλαρά και πάλι τώρα ο Κωνσταντίνος Κουρμαδάκης προσποιείται, θέλει να πάει προς τα μέσα, αφήνει στον νεοφύτου, εκείνος θα εκτελέσει ακόμα ένα εύστοχο σούτ από μέσα απόσταση για τους Γκριοκίλερς. Ένα γρήγορο τρίποντο από την άλλη πλευρά, χωρίς το χώμο. Δημήτρης Μαντιλαράς. Νεοφύτου θα εκτελέσει και πάλι θα βρει ξανά στόχο ο ίδιος και θα βάλει μπροστά την ομάδα του τώρα. Νεοφύτου ο οποίος και γεννάει πάρα πολύ δραστήριο στο παιχνίδι. Στο συν 2 πλέον οι Μπυροκίλερς. Τζίμις κλείστηκε. Σουτ για 3 πόντους εύστοχο. Ο Νιωτάκης εκτελεί. 11-10. Ακόμα ένα τρίποντο για τους γηπεδούχους. Το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος σήμερα. Ο οποίος βάζει και πάλι σε θέση ισχύος. Δεν θα αλλάξει αυτό από, από το τρίποδο του Κοσμαδάκη. Νοτάκης. Τέλεση άστοχη. Από τον Νιωτάκη ο Ραφοβίτσας είναι αυτός. Κατσίκης πέρασε από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Από την άλλη έχουμε αλλαγή και για τους Μέρβιντον. Σιμονετάτος είναι αυτός που πάτησε παρκέ τώρα. Το σκέφτει για λίγο Νεοφύτου, δεν το έβαλε. Τσιμής. Τσιμής, πώς μπορείτε. Νιωτάκης πέρασε και άφησε την μπάλα στο καλάθι. 3-10 και έχουμε και διακοπή τώρα για το time out των φιλοξενούμενων. Όλα έτοιμα για να συνεχιστεί το παιχνίδι έπειτα από την διακοπή για το time out των φιλοξενούμενων. 13-10 το σκορ. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο τετράλεπτο της πρώτης περίοδου. Νεοφύτου δίχως δεύτερη σκέψη, θα το βάλει όμως, Τζιμής μάζεψε. Για να λαμβάνει τώρα να βγάλει προς την ομάδα του. 2-1 αντίον 2, Τζιμής σε μια προσωπική ενέργεια, θα πετύχει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ και το χειροκρότημα επίσης από τους παίκτες του για την πολύ ωραία ενέργεια του. 15-10 πλέον. Και μια συμπληρωματική βόλη τώρα για τους Μέρβιντονς. Τον Τσιμή ελευθερωμένο στη γραμμή. Θα την βάλει και αυτή 16-10 τώρα. Κωσμαδάκης. Θα τις σταυρωτές. Θα γίνει το πλαίσιο τελικά τον Θωμόπουλο. Συνέβαλε και ο Τσιμής για να γίνει αυτό το πλαίσιο. Ραχοβίτσας. Θα εκτελέσει από εκεί. Δεν μπαίνει το καλάθι όμως. Νεοφύτου μάζεψε. Κωσμαδάκης. Δημήτρης Μαντιλαράς του δίνει ξανά. Έκανε το κόψιμο ο Νεοφύτου, πέγαινε ο αποδέκτης της πάσας και ο εκτελεστής στην συνέχεια για το 16-12. Το Μόπουλος από αρκετά μακριά. Και τώρα θα έρθει το τρίποντο για τους Μερμιδόνες. Μαντιλαράς πήρε αυτή τη μακρινή πάσα, θα βρεθεί για το παρκέ και δίνοντας το φαουλ του Νιωτάκη. Θόμου που λεσπέρνει εκτός. Θόμας στην θέση του. Έτσι η πρώτη βόλη του Δημήτρη Μαντιλαρά, παραμένει το 16-12. 2-49 ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Yeah.
χάνει και την δεύτερη. Αλλάζει το σκορ. Τσιμής πας στη γωνία. Μέσα το τρίποντο. Πήρε και το φάουλ ο Ραχοβίτας, αν δεν κάνω λάθος. Τρομερά δύσκολο καλάθι από τον Ραχοβίτσα, ο οποίος σημάδεψε σωστά παρόλο που προσγειώθηκε στο παρκέ. 19-12 πλέον. Και έχει και μια βολή να εκτελέσει τώρα ο παίκτης των Mermidons για να ανεβάσει τη διαφορά στο σύν 8. Θα την βάλει και την βολή, 20-12 πλέον. Το πόντι χωρίς τις δύο ομάδες, 2-35 ακόμα πριν το τέλος του πρώτου περίοδου. Θέλει να απαντήσει ο Κοσμαδάκης και θα το κάνει. 20-15. Τσιμής. Παίρνει το screen. Μένει ανενόχλητο στην κορυφή και θα σημαδεύσει σωστά. 23-15. Ένας μικρός διαγωνισμός τρυπώντων στις τελευταίες φάσεις. Τελικά έχουμε αλλαγή κατοχής. Τώρα και εδώ από τους πυροκίλερς. Ο Σμαδάκης πιέζει. Ο Τάκης. Εκτελέσει από πολύ μακριά, δεν παίρνει το καλάθι. Τσιμής πάλευσε, αλλά δεν παίρνει το επιθετικό rebound. Νεοφύτου. Πίνει έξω στον Κοσμαδάκη. Μας απέρασε για τον Μαντιλαρά, από κοντά δεν θα μπορεί να σκοράρει. Κύριο Ραχοβίτσας. Τσιμής, έχει πατήσει γραμμή. Κοσμαδάκης, Σαντίνος Μανδυλαράς, του δίνει το σουτ, θα το πάρει εκείνος, δεν το βάζει, Δημήτρης Μανδυλαράς στο θετικό rebound, δεν το εκμεταλλεύεται όμως και καθαρίζουν το rebound τώρα η Γαλανόλευκη. Ο Θωμάς, σαν συμπαίκτη βρήκε τον Τσιμή, δεν διστάζει κύριος να εκτελέσει για 3, δεν θα μπει το καλάθι, 54 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. 23-15 το σκορ, Κοσμαδάκης. Θα σταματήσει νέο ελεύθερο τρίποντο για τους πυροκίλερς, ούτε τώρα θα έχει αποτέλεσμα. Κερδισμένο φάουλ τώρα τον Κωνσταντίνο Μαντιλαρά. Ακόμα ένα rebound χαμένο από την πλευρά των Mermidons. Ακόμα ένα κερδισμένο θετικό rebound των πυροκίλερς. Τώρα στέλνει στη γραμμή των βολών τον Κωνσταντίνο Μαντιλαρά. Μετάλλευεται την πρώτη εκείνος, 23-16. Μέσα και η δεύτερη, 2-2, 23-17. Τιμής. Μονετάτος. Λιωτάκη θέλει να γυρίσει, θα εκτελέσει, δεν το βάζει. Κόκκινση 2-2 λεπτών στα 2 χρονόμετρα. Μαντιλαράς. Ο Φίτου στο έδαφος, δύο παίκτες στο Mermidons. Έχουμε και διακοπή τώρα. Σηκώθηκε ο παίκτης των Mermidons. Δεν θα περάσει εκτός. Παδάκης, συνέχεια στο παιχνίδι. Μίσο παίζει καλή άμυνα και έχουμε και πόδι κατοχή για τους γηπεδούχους.
οι οποίοι έχουν 7,2 τώρα στο ρολόι για να εκδηλώσουν αυτή την τελευταία επίθεση της πρώτης περίοδου. 5 δευτερόλεπτα τσιμής. Ο Μόπουλος αυτός θα εκτελέσει. Δεν το βάζει και τελειώνει έτσι και το πρώτο δεκάλεπτο. Το τεστό να δείχνει 23-17. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, το οποίο βρίσκει τους Μέρμιντορς να προηγούνται με 23-17. Νοτάκης, σε ωραία στον Θωμά, να βρίσκεται πάνω του δύο παίχτες ο Νιωτάκης και ξεκίνησε και άπλε το χρόνο να σημαδέψει σωστά 25-17. Τώρα το σκορ στο σύν 8. Οι γηπεδούχοι, ο Σμαδάκης, μόνος του μέχρι μέσα από το χάσιο όμως. Πυροτιμής. Σωμάς στον Σωμόπουλο. Με το δεξί χέρι εκείνος δεν σημαδεύει σωστά, νεοφύ του μάζεψε. Ο Μιλαράς. Πέρασε η πάσα από τον Νιωτάκη. Ποιος πιέζεται, δυσκολεύεται να συγκρατήσει, θα γίνει το κλέψιμο τελικά από τους Γκυρο Killers. Ο Σμαδάκης κλείστηκε στο σουτ. Θα το πάρει τώρα ανενόχλητος. Ο Κατσίκης δεν το βάζει, ο Φίτου είναι εκεί για τη δεύτερη ευκαιρία και για το καλάθι 25-19. Killers τώρα στην επίθεση. Ο Κοσμαδάκη που θα εκτελέσει για 3. 27-21. Ο 27-24, με συγχωρείτε, πλησιάζουν στους 3 πλέον. Οι φιλοξενούμενοι. Για τον παίκτη των φιλοξενούμενων. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε με τον Κοσμαδάκη να έχει περάσει εκτός μετά το χτύπημα που δέχτηκε νωρίτερα. Τέλεσε λίγο πιο μπροστά από το κέντρο από τον Ραχοβίτσα. Δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα όμως. 6
για 35 ακόμα μέχρι το τέλος περίοδου. Νεοφύτου θα εκτελέσει για 2, δεν παίρνει το καλά. Σημείς ο Μόπουλος θα εκτελέσει από πολύ μακριά. Ακόμα ένα μακρινό σουτ για τους Μέρμιντον. Σε θετικό λοιπόν τώρα τη στιγμή. Πολύ καλή άμυνα όμως από τον Σωματίκα. Τα 26 το σκορ. Μετρόπουλος θα κερδίσει το φάουλ. Πάει τώρα στη γραμμή. Φτάνει και το πρώτο ομαδικό. Στο δεύτερο δεκάλεπτο. Συμβολές, παραμένουν 27-26. Μέγια στο μάτς με Τσιμή. Τσιμής, πάει ο Πετρόπουλος να του δώσει το σκριν. Θα περάσει, θα κερδίσει το φάουλ. Στη γραμμή τώρα ο παίχτης των Μέρμιντον. Δεύτερο ομαδικό αυτό για τους Μπυρο Killers. 27-26 υπερθυμίζω το σκορ. 4-39 ακόμα για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Το 28-26 τώρα. Βάζει και την δεύτερη. 29-26. Παίρνει και πάλι ο Μανιλάρας. Τελή για 3. 29 όλα. Ναχοβίτσας. Αυτό στον Τσιμή για 3 πόντους στο σουτ. Αυτό όμως ο Μαντάκης πήγε για να πάρει ο Μανδηλαράς στην ισοπαλία το μάτς. Ο Μανδηλαράς συνεργάζεται με τον έτερο Μανδηλαρά. Γυρίζει αστοχή στην προσπάθεια του Σιμονετάτος. Αυτό το σχολείο και ο Σωματίκας. Σωμόπουλος. Ναχοβίτσας από το σπίτι του θα το βάλει. 32-29. Μανδηλαράς. Πυρόκος Μανδάκης. Έχει γίνει φάουλ από τον Τσιμή. Thank you.
Μανδάκης. Σημαντικάς ανάμεσα από δύο βρήκε την πάσα για τον Κατσίκη. Ο Νιλαράς θα το πάρει τελικά και θα το βάλει κιόλας. 32 όλα. Μητρόπουλος. Πάει στο ερασμέναν. Αν υπάρχει κάτι αντικανονικό. Δημήτρης Μανδελαράς, Κοσμαντάκης τώρα κρατάει. Μανδελαράς θα το βάλει και αυτό, όχι. Σαματίκας είναι εκεί. Μαλέβη, δεν καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Θωμόπουλος προσποιήθηκε. Και δεύτερη προσποίηση, θα έρθει στον Αρχοβίτσα. Πολύ μακριά εκείνος το χάνει. Λαράς. Ατσικής, 2 και 10 ακόμα για το τέλος του χρόνου. Εύστοχο τρίποντο. 32-35 πλέον. Πανωτά τρίποντα από τις δύο ομάδες. Σειρά των πυροκύλερς θα περάσουν μπροστά. Τσιμής. Γυρίζει σε μια δύσκολη προσπάθεια για τον Τσιμής. Πάνε πέρασε από όλους. Ραχοβίτσας. Ο Μανδηλαράς για να τον πιέσει. Θετικό φάουλ του Πετρόπουλου. Σματάκης το οργανώνει ξανά. Στέκεται, το θέλει αυτό το σούτ. Πήρε δεν το έβαλε όμως το Μόβλος. Ανατάκης άφησε τον Πετρόπουλο, του δίνει και πάλι εκείνος. Γυρίζει με το δεξί χέρι, δεν μπορεί να καταφέρει κάτι καλό. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου, Κοσμαδάκης. Μόβηκε η πάσα του από τον Πετρόπουλο τελευταία στιγμή. Πετρόπουλου είναι το τρίτο για τους Μέρμιντονς. Είναι και το δεύτερο δικό του. Ο Λιλαράς από την κορυφή. Ένα μοσού, την μπάλα καταλήγει στους αγωνιστικούς χώρους. Θωμόπουλος. Και ο Νιωτάκης δεν το βάζει, μάζεψε ο Κοσμαδάκης. Στους 3 δευτερόλεπτα ακόμα, 15 για τους Μπυροκύλερς. Κοσμαδάκης. Μανιλαράς με 7 δευτερόλεπτα οι φιλοξενούμενοι, άστοχος ο Νεοφύτου. Παλεύει εκεί με αυτοθυσία ο Νιωτάκης. Τελικά να συγκρατήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Μόλις 2 δευτερόλεπτα απομένουν για τους Μπυροκύλερς. Τώρα μια σκέψη των διαιτητών με την γραμματεία. Με το χρόνο νομίζω γίνεται η κουβέντα. Αυτό 8,2 στο χρονόμετρο όλα.
για τους κόκκινους από ό,τι καταλαβαίνω. Γρόκος Μαδάκης θα εκτελέσει για τρισέ το βάζει. 2-1. Θα προλάβει να εκτελέσει. Φινάλι λοιπόν του δεύτερου δεκαλέπτου, 32-35 το σκορ. Ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο, 32-35 το σκορ. Με τους πυροκύλες να έχουν το προβάδισμα στα χέρια τους. Είναι ο Φίτου. Φίτου Μανδυλαράς, κόπηκε όμως. Κρατάει. Σε κάνει τις επιλογές του. Ξεκίνησε με την μπάλα στα χέρια του Πετρόπουλος. Θα πάρει μια εκτέλεση η οποία δεν είναι καλή. Μαδάκης. Γυρίζει μπάλα, φτάνει και πάλι στον Κοσμαδάκη, ο οποίος θα εκτελέσει για 2. 32-37. Θωμόπουλος για 3. 35-37. Μανδυλαράς. Συμφωνείται αστοχή ο Ψεματίκας. Νέο τρίποντο εύστοχο. 35-40. Διαχειρώζει ο Παναγιώτη. Κωνσταντίνο, με συγχωρείτε, Μανδυλάρα. Και συν 5 φορέων οι πυροκύλες. Ταχοβίτσας πιέζεται. Στις προσπίσεις θα πετύχει το καλάθι. Θα κερδίσει και το φόλο από τον Μανδυλαρά, που στην παραδέχεται κιόλας, 37-40. Την πολύ ωραία κίνηση του Ραχοβίτσα, που μπορούσε να βρει λίγο χώρο. Θα εκτελέσει τώρα για την πληρωματική βόλη, θα την βάλει, 38-40. Στο δίποτε και πάλι πλησιάζουν οι Μέρμιντονς. Σμαδάκης κάνει το βήμα πίσω. Μπαλά έφτασε στον Δημήτρη Μανδυλαρά. Μορφή του. Στα 5 δευτερόλεπτα η επίθεση. Θα εκτελέσει ο Μανδυλαράς. Θα επίσης κάνει μπάλα. Θωμόπουλος. Ξεκίνεται από εκεί και εκτελεί. Μαδάκης. Ο Νεοφίτου, η μπάλα στο Μανδυλαρά. Και δυναμικά ο Ραχοβίτσας και έκλεψε. Στήριγμα για φάουλ χαμηλά. Νοντάκης, παραλίγο να χάσει. Τσιμής. Είναι το δεύτερο, το τρίτο βαδικό των Πυροκύλλερς. Νιωτάκης από αρκετά μακριά, το τσάβουν γενικά το τρίποντο οι Μέρμιντονς. Φωμόπουλος τώρα. Νιωτάκης κόπηκε από 2. Ενώ οι Πυροκύλλερς θέλουν να βγάλουν ευθυνδιασμό και θα το κάνουν επιτυχία. 48-42. Καχοβίτσας. Νιωτάκης. Δεν θα σημαδεύει σωστά ούτε τώρα. Μαντυλαράς. Βαλάει την μπάλα. Την κατέληξε στον Κοσμαδάκη. Μαντυλαράς από το πλάι. Δεν αποδεχθεί. Στην άλλη πλευρά ο Ραχοβίτσας. Θα το πάρει από εκεί και τον βάζει. Γιατί να μην το πάρει. 41-42. Αλλά Στεφ Κάρι ήταν αυτό το τρίποντο.
Μανιλαράς στον Κοσμαδάκη. Στον πόντο το μάτς νεοφύτου θα εκτελέσει από μέση απόσταση 41-44. Τάκης, μπροστά του ο νεοφύτου, πίνει στον Πετρόπουλο, με το δεξί χέρι και τον Ζόμπορα δεν λιώσει καλά. Σωματίκας προστατεύει και αφήνει στον Κοσμαδάκη. Νεοφύτου. Κάνει με φάουλ την μπάλα, έχει γίνει τώρα μόλις το πρώτο βαδικό των Μέρμιντονς. Τέλες στην συνέχεια. Καχοβίτσας. Άπα από τον νεοφύτου. Κοσμαδάκης. Κάνει την μπάλα τσιμής. Έχει μείνει ξεχασμένος στην αντίπαλη ράκια τώρα ο Καχοβίτσας. Κανενόχητος εκεί σαν σε προπόνηση. Θα κάνει το 43-44. Δεν έχουμε γίνει διακοπή τώρα. Για time out. Τρία σαλάδα, τέσσερα το σκορ, τελευταίο πεντάλι από την τρίτη περίοδο. Ο Βαδάκης υπό την πίεση, η Τζίμι θα κατεβάσει. Θεματίκας. Πάει κοντά, σηκώνεται, δεν το βάζει όμως. Και δεύτερη ευκαιρία για τον ίδιο. Πανωτές άμενες ευκαιρίες, αλλά πανωτά επιθετικά λοιπόν του Θεματίκα για να έρθει τελικά το 43-46. Έγινε τελικά το λάθος. Από τους Μέρμιντονς έφερε και απέφερε καρπούς η πίεση του Δημήτρη Μαρμιλάρα. Κακή όμως η παραφορά τον Κοσμαδάκη. Περίσκει πάλι στους αντιπάλους του. Ραχοβίτσας, τι κάνει. Τι κάνει ο άνθρωπος, ρε παιδιά, 46 όλα. Ακόμα ένα τρίποντο από πάρα πολύ μακριά του Ραχοβίτσα, ο οποίος έχει ντυθεί κάρι σήμερα. Και έχουμε και διακοπή για time out. Ο Ραχοβίτσας με ακόμα ένα τρίποντο μέτρα μακριά. Καταφέρει να φέρει την ισοπαλία στο παιχνίδι 46-46. Κατσίκης θα απαντήσει. 46-49. Λιωτάκης στέκεται, σηκώνεται για δύο. Καθαρίζει ο Μανδυλαράς στο rebound. Δημήτρης Μανδυλαράς τώρα κρατάει. Νεοφύτου κολλάει πάνω από τον Θωμόπουλο, του κάνει το φάουλ. Θωμάς επιστρέφει για τους γηπεδούχους, παίρνει τη θέση του Πετρόπουλου. Μαδάκης τους πηγήθηκε. Σαντίνος Μανδιαράς. Σε 7 δευτερόλεπτα η επίθεση. 4 δευτερόλεπτα, 3-2. Δεν θα μπορέσουν να εκδηλώσουν επίθεση. Οι φιλοξενούμενοι έχουν ένα δευτερόλεπτο τώρα μόλις. Θα δούμε τι θα προλάβουν να κάνουν σε αυτό το μόλις ένα δευτερόλεπτο. Μαδάκης στην επαναφορά. Πίνει στον νεοφύτου, γυρίζει εκείνος, πρόλαβε να εκτελέσει, δεν ήταν καλό όμως το σουτ. Θωμόπουλος. Τσιμής. Διστής, Φεράρι. Μέτρα κανονικότατα από το καλάθι. 48-49. Τρίτο φαουλ για τον Κοσμαδάκη. Δεύτερο ομαδικό για τους... Συγχωρείτε για τους γυροκυλές. Τη γράμμη τώρα ο Τσιμής. Για να φέρει ακόμα μία ισοπαλία 49-49.
Μανδάκης. Μελαράς, πυρονεοφύτου. Θα μπορέσει να γίνει. Και εμεί τον εφηδιασμό. Βρήκε γιατί πάσα για τον Αφοβίτσα. 51-49. Θα το πάρει από εκεί. Κοσμαντάκης εδώ έβαλε. Τσιμής. Από τα δεξιά. Έξυπνη πάσα την κατάλαβα ο Σωμα Μιλαράς. Δύο μισή λεπτά ακόμα. Για το φινάλε της τρίτης περίοδου, το σκορ 51-49. Τσιμής. Φτιάχνει χώρο στο μας. Εκείνος θα γίνει ο παραλήπτης της πάσας. Κακή όμως η εκτέλεσή του. Και έληξε και ο χρόνος επίθεσης. Χωρίς την παράνα να έχει βρει Στεφάνη. Θα θέλα ότι τον βρήκε και ο νεοφύτου νομίζω στο πρόσωπο. Για 18 ακόμα στην περίοδο. Σουαδάκης. Σουδιατρής από τον Κατσίκη. Μπάλα στο σίδερο. Σφαλιάρα εκεί και η μπάλα φτάνει στον Κοσμαδάκη. Μια δευτερόλεπτα για τους πυροκίλερς. Ο Κοσμαδάκης χάνει τον έλεγχο της μπάλας. Γιωτάκης. Ασταθεί, θα εκτελέσει τον εφηδιασμό. Τσιμής το εξαιρετικό rebound. Τραχοβίτσας που πείτε, θα εκτελέσει τελικά και ο ίδιος. Σούτα αυτή φορά πέτει στο καλάθι. Σμαδάκης. Θα πάρει την εκτέλεση. Ακόμα όμως το σούτ. 1,5 λεπτό ακόμα στην περίοδο. Ο Μόπουλος συνεχίζει ο ίδιος με την μπάλα στην κατοχή του, αστοχή στο σουτ. Μανδυλαράς, αυτός θα περάσει στο κέντρο. Κοσμαδάκης αφήνει στον Κατσίκη. Και πάλι Κοσμαδάκης στην κορυφή. Μα πίσω εκτέλεση για 3 σερβολ. Εκτός ο Κοσμαδάκης, συνεχίζει ο Ψεματίκας. Από την άλλη έχουμε τον Θεομόπουλο να περνάει εκτός. Στη θέση του ο Σιμονετάτος. 55 δευτερόλεπτα ακόμα. Καχοβίτσας. Μπορεί να πάρει και κανένα σούτ από εκεί, αυτός ικανός είναι. Τώρα την τρίπλα, δεν έκανε το κόψιμο ο Θωμάς. Μελαράς. Ψεματίκας παίρνει και εκτελεί αμέσως. 51 όλα. Τους δευτερόλεπτα τώρα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. 51-51 το σκορ υπερθυμίζω. Ραχοβίτσας. Το σκριν θέλει να παίξει πάλι με τον Θωμά. Θα γίνει το φάουλ από τον Ψεματίκα. Συμπληρώθηκαν τα ομαδικά από την Κυριακήλερ. Και έτσι έχουμε βολές. Για τον Ραχοβίτσα από την άλλη έχουν να δώσουν άλλα δύο φάουλ οι Μέρμιντονς. Μέσα η πρώτη. 52-51. Βάζει και την δεύτερη. 53-51. Μανδυλαράς. Στα 3 δευτερόλεπτα θα δεχτεί το φάουλ. Το τρίτο των Μέρμιντων. Αστίκης θα εκτελέσει για την συλλήξη του χρόνου. Η μπάλα στο σίδερο. Και το 53-51 είναι το σκορ έπειτα από το πέρας της τρίτης περιόδου.
ξεκίνησε και το 4ο δεκάλεπτο. Το Δέλπι καλά κρατήριο στον Άγιο Νικόλαο, 53-51 το σκορ. Των ημιτών θα έχουν το προβάδισμα. Ωραία κίνηση του Νιωτάκη, η οποία δεν θα τελειώσει καλά όμως. Ο Κοσμαδάκης άφησε τώρα στον Μαρδιλαρά. Πάλι Κοσμαδάκης. Κατσίκης θα το πάρει το τρίποντο. Τον πουλάει όμως την μπάλα. Μαρδιλαράς, δεύτερη ευκαιρία για τους Ιεροκυλές. Κωνσταντίνος Μαρδιλαράς θα εκτελέσει και πάλι αστοχό όμως το σούτ. Δεν αλλάζει το 53-51. Για Θωμά, δεν μπορεί να το σταματήσει ο Νεοφύτη και του κάνει το φάουλ. Δύο γολές τώρα για τον ψηλό των Μέρμιντονς. Πώς θα μπορούσε να έχει πάρει και δύο πόντους καθώς βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση. Έξω η πρώτη βολή. Πάνει και τη δεύτερη. Δεν πήραν κάτι από αυτό το ζευγάρι των Βόλων. Η Μέρμιντον παραμένει το 53-51. Τελή πάσα την έκοψε όμως ο Σιμονετάτος. Τσιμής. Στην του Ραχοβίτσα. Σε εκείνον θα καταλήξει μπάλα για να εκτελέσει για τρεις. Κατσικής. Ο Σμαντάκης είδε το κόψιμο του Μαρδιλαρά. Στην κίνηση εκείνος πήγε να εκτελέσει. Δημήτρης Μαρδιλαράς στον Κοσμαδάκη τώρα. Και πάλι Κοσμαδάκης. Κακή πάσα του. Ο Τάκης ήταν εκεί για να πάρει και να κατεβάσει τώρα. Τσιμής. Πάλι ο Τάκης. Το τρίποντο παραμένει το 53-51 χωρίς καλά μέχρι στιγμής. Κύλησε το πρώτο δίλεπτο στη τέταρτη περίοδο. Ζώνει τώρα από τους γηπεδούχους. Κοσμαδάκης για τρεις, άστοχος. Εμείς, η διαδοπίεση του Κοσμαδάκη συνεχίζεται. Τώρα το φαουλ στον Μαρδιλαρά. Άγιες συζητήσεις τώρα του ρέφερι με τον πάγκο των Μέρμιντονς. Όλα έτοιμα για να συνεχιστεί το μάτς. Ο Ραχοβίτσας. Τρομερή πάσα για τον Σιμονετάτο. Πάρα πολύ όμορφη πάσα του Ραχοβίτσα. 95-51. Ο Ψεματίκας, ο Μόπουλος βγήκε νικητής στο rebound. Βάζει κιόλας. Τάει τσάρε το συμπαίκτη, πίνει τώρα στο Νιωτάκη. Τα λεπτά ακόμα. Νιωτάκης. Ένας από τον Νεοφύτου, δεν μπόρεσε να τελειώσει καλά τη φάση. Μιλαράς. Στην πάσα παρακινδυνευμένη όμως, ο Ραχοβίτσας ήταν εκεί. Και έχουμε τώρα το φάουλ από τον Δημήτρη Μαρδιλαρά. Τρίτο ομαδικό αυτό για τους φιλοξενούμενους. Εμείς πήρε.
Και πέρασε στη γωνία, είναι μόνος του ο Σιμονετάτος. Ανενόχλητος εκτέλεση για τρεις, δεν είναι καλό το μοστι σου. Τσικής. Ας όξω νεοφύτου, δεύτερη ευκαιρία με ξεματίκα, 55-53. Λαχοβίτσας τώρα. Κρατάει, έχει μπροστά τον Μαμιλαρά, τον οποίο περνάει. Πάει στο ένας με έναν με τον Ψεματίκα, δεν μπορούσε να χτίσει την παρά στο καλάθι. Νεοφύτου, πατάει γκάζι, του κάνει το φάουλο Θωμόπουλος και κερδίζει τις δύο βολές. Τρίτο φάουλ για τον Θωμόπουλο. Πρώτο μαντικό για τους Μερμιντόνς. Μέσα η πρώτη. 55-54. Ο Φρίτου χάνει τη δεύτερη. Απόσταση μόλις ενός πόντου ανάμεσα στις δύο ομάδες. 5-38 πριν το τέλος. Ο Μόπουλος ανεβαίνει, ο Πετρόπουλος θα τρέξει στο screen. Θα εκτελέσει τώρα για τρεις. Ο Πετρόπουλος μαζεύει το rebound. Νιωτάκησε ακόμα ένα σουτ πίσω από τα 6-75 Μέρμιντολς και πάλι ο Μόπουλος θα το πάρει και αυτό. Τώρα έχει αποτέλεσμα 58-54. Ο Θωμόπουλος στο τρίποδο σε αυτή τη φάση. Το βρήκε τώρα. Και πλέον στο συν 4 οι Μυρμιδόνες. Ο Φίτου. Η μπάλα παραμένει στην κατοχή των Πυροκίλερς. Όχι για πολύ όμως. Ο Θωμόπουλος έκλεψε. Αδειασμός τώρα για τους γηπεδούχους. Και πάλι ο Θωμόπουλος θα σταματήσει. Θα εκτελέσει πάρτο και αυτό μέσα. 61-54. Ο Θωμόπουλος παίρνει φωτιά. Και πλέον έχουμε το συν 7 για τους γηπεδούχους. Ο καυτός τελευταίες φάσεις στο Μόπουλος έχει καταφέρει πλέον να φέρει το σκορ στο 61-54 με τα δύο συνεχόμενα τρίποντά του. 4-38 ακόμα απομένουν για το τέλος της αναμέτρησης. Στα ίσα ετάπα του Πετρόπουλου εδώ. Τρομερή άμυνα. Ο Μόπουλος. Κρατάει. Κατά δυο και ο Μαντελαράς θα τον κόψει ο Ψεματίκας. Λόγει στον ευθυδιασμό ο Μαντελαράς. Θα στοχίσει αρχικά, θα πετύχει το καλά συνέχεια ο Νεοφύτου. 61-56. Ναχοβίτσας. Ναχοβίτσας αυτό. Τάκης, 5 δευτερόλεπτα. Πάει προς τα μέσα. Στοχή. Σηκώνεται, θα κερδίσει το φάουλ τελικά από τον Ψεματίκα. Ένα αυτοματικό. Αυτό για τους Πυροκίλερς. Μετά έχει φάσει την πρώτη, 62-56. Μέσα και η δεύτερη, 63-56. Μαδάκης. Μαντελαράς, τη δίνει ξανά. Νεοφύτου από το ύψος της βολής θα εκτελέσει για 2, 63-58. Βίτσας. Πάει κοντά, δεν μπορεί να σκοράρει, μαζεύει ο Κατσίκης. Αθλητικό πλεονέκτημα μπροστά για τους Πυροκίλερς. Δεν θα το εκμεταλλευτούν όμως, με αυτό το αστόχησε. Ναχοβίτσας,
Εκτελεί για τρεις τον ευνηδιασμό, γνώριμο το σκηνικό για τον Ραχοβίτσα. 66-58. Σιγά μην πάω κοντά, λέει, θα το πάρω από εδώ. Συν 8 πλέον για τους Μέρβιντονς, 2-45 ακόμα. Βαδάκης θέλει να απαντήσει, δεν τα καταφέρνει. Τσιμής. Δεν είναι και πάλι ο Θωμόπουλος. Τον σταματάει αντικανονικά ο Μαρδιλαράς, ο οποίος θα κάνει και το πέμπτο μαδικό των Μυροκύλες στο τέταρτο δεκάλεπτο. Το σημαίνει ότι ο Τσιμής τώρα θα πάει στην γραμμή των βολών. Τέταρτο φάουλ μάλιστα και για τον Κωνσταντίνο Μαρδιλαρά. Βάλει στη δεύτερη. 67-58. Μαδάκης, μακρινό τρίποντο, άστοχο όμως. Μαδάκης άφησε στον Ραχοβίτσα. Αυστόχησε αυτή τη φορά, είδηση. Μηδιασμός τώρα για τους Πυροκίλερς, νεοφύτου. Θα γυρίσει κόντρα στον Μιωτάκη, δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι, να πάρει όμως το φάουλ. Τον στείλει στη γραμμή, δεύτερο αυτό. Ομαδικό για τους Μέρβιντονς. Μέσα πρώτη. 67-59. Και η δεύτερη, 7-60. Τελευταίο δίλεπτο στο παιχνίδι. Τσιμής. Βάλα στο πλάι. Ο Μόπουλος τώρα. Προστά το Μανδυλαράς, άφησε στο Νιωτάκη. Πέντε δευτερόλεπτα θα εκτελέσει ο Νιωτάκης. Μπήκε και αυτή την μπάλα, μαζεύσε ο Κοσμαδάκης. 1,5 λεπτά ακόμα. Κόβεται η πάσα, όμως η κατοχή παραμένει στους κόκκινους. Κατσίκης αστοχή. Ο Μούμπλος κρατάει, δεν υπάρχει λόγος διάστημης τώρα για τους Μερβιντόνες. Θα γίνει τελικά το φάουλο από τον νεοφύτου. Τρίτο και αυτό για τον νεοφύτου. Ο Μούμπλος έξω η πρώτη. Βάζει την δεύτερη, 68-60. Μαδάκης. Κατσίκης το σπίτι, θα το πάρει τώρα το τρίποντο. Δεν θα το βάλει, αλλά έπεσε πάνω του ο Τσιμής και τον στέλνει στη γραμμή για τρεις βολές. Τέταρτο φαουλ για τον Τσιμή. Κατσίκης κάνει την πρώτη. Βάζει τη δεύτερη. 68-61, έχει ακόμα μία να εκτελέσει. Θα την πάλι και αυτή, 68-62. Μόλις πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Μετάκης. Κρατάει. Συνεχίζει ο Νιωτάκης. Μάλιστα μια προσωπική ενέργεια και πετυχαίνει ένα τρομερό καλάθι. 70-62 και πάρα πολύ καθοριστικό επίσης. Στο σύν 8 η γηπεδούχη. Μια στήριγμα για φάουλ. Μακριά από την παλαγίνη στον νεοφύτου. Ακόμα δικό αυτό για τους Μέρβιντονς. 37 δευτερόλεπτα. Κατσίκης. Λέβει ο Νιωτάκης. Και από εδώ νομίζω πως τα πράγματα σιγά σιγά παίρνουν τον δρόμο του.
Κωστάκης δεν θα σκοράρει, θα γυρίσει όμως το φάουλο τον Κατσική. 25,3 για το τέλος. 70-62, απόσταση 8 πόντων ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και νομίζω πως δύσκολα θα ανατράπει το σκηνικό. Άστοχος ο Νιωτάκης. Δεύτερη. Πάμε το 70-62, 24 λεπτά ακόμα. Νεοφύτου θα εκτελέσει. Αλλά στο σίδερο. 15 λεπτά ακόμα. Τίποτα δεν θα αλλάξει το μάτς. Νίκη λοιπόν για τους Μέρβιντονς, η 7η. Στην σεζόν 7-3, ένα σούτ από το κέντρο τώρα. Μπήκε! Τι έβαλε ο Θωμόπουλος στο κερασάκι στην τούρτα. Στο Μέρβιντον. 73-62, αυτό θα είναι και το τελικό σκορ. Εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου.